Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, και το 7ο συνέδριο τελικά έφτασε στο αίσιο τέλος του. Τα τελευταία 7 χρόνια περιπλανηθήκαμε σε μια ευρύτη γκάμα μιας μεγάλης θεματολογίας, αρχίζοντας από πολύ θεωρητικές τοποθετήσεις και σιγά σιγά προσπαθώντας να περιορίσουμε τον κύκλο της θεματολογίας σε πολύ πρακτικά θέματα. Το σημερινό συνέδριο, το χθεσινό και σημερινό συνέδριο, ήταν πραγματικά μια τομή από την άποψη ότι έχει φύγει μακριά από τις γενικές και θεωρητικές τοποθετήσεις και αντιμετώπισε πρακτικά προβλήματα. Παρά τις αναπόφευκτες επικαλύψεις των εισηγήσεων, νομίζω ότι τελικά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι εισήγηκε 2 καινούργια πράγματα. Πρώτον, τον ρόλο της τεχνολογίας στη διοργάνωση συνεδρίων και δεύτερον, που είναι και αυτό συναφές, τον ρόλο των social media. Αυτή είναι μια πραγματικά καινούργια τομή ως προς την προσέγγιση του συνεδρίου αυτού. Εκείνο που με βρίσκει λίγο, σε δύσκολη θέση, είναι ο τίτλος του σημερινού συνεδρίου. Έχουμε πει συμβολή του στην ανάπτυξη. Για μένα προσωπικά θαρώ πως ένας πιο ταιριαστός τίτλος θα ήταν η πρακτική της διοργάνωσης συνεδρίων. Θα ήταν πολύ πιο appealing και πολύ πιο πρακτικός ο τίτλος, αλλά αυτό ίσως δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και ένα άλλο θέμα που ήθελα να τονίσω πάλι συμπερασματικά είναι ότι φέτος για πρώτη φορά υπήρξε μια σημαντική, θα έλεγα, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας, η οποία φαίνεται σιγά σιγά αρχίζει να ξυπνάει από το λίθαργο των περασμένων ετών. Ενθυμούμεθα όλοι, στα περασμένα 7 χρόνια ερχόταν πρωί-πρωί ο καθένας από αυτούς, έλεγε το δεκαρικό του, σηκωνόταν και έφευγε και φούρνωσε μην καπνίσει. Φέτος φαίνεται ότι πήραν κάποια θέση, μείναν και λίγο εδώ, ακούσαν και ορισμένα πράγματα, αν και, επαναλαμβάνοντας ίσως τον κύριο Ανδρεάδη, εγώ προσωπικά θα ήθελα να μιλούν τελευταίοι πολιτικοί. Να κάθουν στο συνέδριο, να ακούνε, να παίρνουν τα μηνύματα και να μιλούν τελευταίοι. Ίσως αυτό να είναι κάτι, κύριε Πρόεδρε, που θα πρέπει να δούμε εις το μέλλον. Επίσης, εκτός από τις πάρα πολύ σημαντικές επισημάνσεις που γίνονται ως προς τις νέες τεχνολογίες και τα social media, εκείνο που μου έκανε εντύπωση περισσότερο και είναι πάρα πολύ χρήσιμο ήταν οι προσωπικές εμπειρίες των ανθρώπων που καταθέσανε εδώ. Και από τους PCOs υπήρξαν προσωπικές εμπειρίες, και από τους ξενοδόχους και από πολλούς άλλους ανθρώπους. Είδα όμως έτσι με κάποια ανησυχία την εστίαση και μόνο στον ιατρικό τουρισμό, συνεδριακό τουρισμό. Αυτή η μονοψωνιακή προσέγγιση, κύριε Πρόεδρε, μου φαίνεται ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να αναθεωρηθεί. Και θα εξηγήσω τι εννοώ με αυτό. Εκτός από τον ιατρικό συνεδριακό τουρισμό, υπάρχει και ο εταιρικός συνεδριακός τουρισμός, υπάρχουν και τα incentives και μάλιστα κάτω από τη σημερινή συγκυρία, όπως πολύ περιγραφικά, πολύ παραστατικά και περιληπτικά θα περιγράψω παρακάτω, χρειάζονται ίσως καινούργιες προσεγγίσεις και ίσως να αποτολμήσω να κάνω και μια, δύο, τρεις συστάσεις, αν θέλετε, για το πώς βλέπω ότι θα πρέπει να κινηθεί από εδώ και πέρα ο επαγγελματικός μας χώρος. Πρωτού όμως πάω εκεί, θα ήθελα να επισημάνω ότι δυστυχώς για τη χώρα μας πρέπει να υπάρξει μια αντιστροφή των όρων. Τι εννοώ? Σε όλα τα προηγούμενα συνέδριά μας η έμφαση ήταν στις υποδομές. Το πρόβλημα δεν έχει λυθεί, όπως ακούσαμε από πολλούς εισηγητές και όπως ακούσαμε ακόμη να παραδέχεται και η ίδια η πολιτική ηγεσία. Όμως σήμερα το πρωτεύον πρόβλημα, η προτεραιότητα για τη χώρα μας δεν είναι πια οι υποδομές, αλλά υπάρχει τεράστιο θέμα ασφάλειας. Πρέπει εκεί να εστιάσουμε την προσοχή μας, ετέθη το θέμα επιτακτικά και παρουσία της πολιτικής ηγεσίας. Δεν είδα να λαμβάνεται καμιά υπεύθυνη θέση πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Σκεφτείτε ότι μέσα στο 2010 είχαμε 749 διαδηλώσεις και πορείες μέσα στο κέντρο της Αθήνας.
Αυτό είναι σαν να σκεφτείτε ότι στο Times Square ή στο Trafalgar Square ή στο Arc de Triomphe στο Παρίσι θα είχαμε αυτή την κατάσταση για τόσο πάρα πολύ καιρό. Δεν θα υπήρχε πια ούτε Νέα Υόρκη, ούτε Παρίσι, ούτε Λονδίνο. Η εικόνα που εκπέμπουμε προς το εξωτερικό είναι πραγματικά μια εικόνα η οποία τραυματίζει θανάσιμα την Αθήνα καταρχήν και τη χώρα μας κατά μείζωνα και δεύτερο λόγο. Πρέπει λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, με τις λίγες δυνάμεις που έχουμε, να πιεστεί η πολιτική ηγεσία της χώρας να λάβει σοβαρά υπόψη αυτόν τον πραγματικά θανάσιμο κίνδυνο για την προβολή της χώρας μας. Διότι οι εικόνες σήμερα φεύγουν συνεχώς προς τα έξω και δίνουν μια πάρα πολύ αλγινή εικόνα της πατρίδας μας. Συναφές θέμα είναι και το θέμα του rebranding της Ελλάδος. Φαίνεται ότι υπάρχει τα τελευταία χρόνια κάποια σύγχυση ως προς τι είμαστε, πού πάμε, τι θέλουμε και τι κάνουμε. Είναι και αυτό ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο θα πρέπει να τεθεί επιτάπητος και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σοβαρά. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο επίκεντρο μιας τεράστιας, πραγματικά τεράστιας οικονομικής, χρηματοοικονομικής κρίσης και αποτελεί πραγματικά την κορυφή του παγόβουνου της κρίσης η οποία διαμορφώνεται στην Ευρώπη. Καταρχήν, στην Αμερική κατά δεύτερο λόγο και φυσικά στον κόσμο ολόκληρο στη συνέχεια. Δυστυχώς, οι Ευρωπαίοι ηγέτες και χθες ακόμη το βράδυ, σήμερα το πρωί μάλλον, γιατί συνήθως συσκέπτονται όλη τη νύχτα, δεν κατάφεραν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, με αποτέλεσμα, και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις λέξεις που εξτομίζουμε σήμερα, διότι είναι αρκετή νομίζω η τρομοκρατία των μέσων ενημέρωσης που βομβαρδίζουν κάθε μέρα τον κόσμο. Δεν πρέπει και από τα βήματα αυτά να λέμε κουβέντες πέρα από το επιτρεπτό. Όμως, τα πράγματα δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Η Ευρώπη στην κυριολεξία συγκλονίζεται, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη απειλείται. Το ποιο ζώνει το ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απειλείται. Βλέπετε ότι η Αγγλία τραβάει το δρόμο της. Προφανώς ακολουθεί με την Τσεχία και ίσως μια ή δύο άλλες χώρες. Υπάρχει σήμερα το συμπέρασμα ότι θα βαδίσουμε 17 plus 6, δηλαδή 17 συν 6, 23. Οι υπόλοιπες πάνω το δρόμο τους. Όλα αυτά δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλους στριγμούς. Μέσα σε αυτόν λοιπόν τον χαμό, τον κυριολεκτικά, η Ελλάδα καλείται να προσδιορίσει τη θέση της και φυσικά η θέση αυτή πρέπει να λάβει υπόψη πάρα πολύ σοβαρά και τον κύριο τομέα εισρωής εσόδων στην Ελλάδα. Και αυτό είναι ο τουρισμός και ειδικότερα ο επαγγελματικός τουρισμός. Νομίζω, όπως είπα και προηγουμένως, ότι εκτός από το ότι δεν πρέπει να συγκεντρωνόμαστε στον μόνο ψωνιακό ιατρικό τουρισμό, αλλά πρέπει να επεκτείνουμε τις δραστηριότητες μας και σε άλλους τομείς, θα πρέπει σοβαρά να λάβουμε υπόψη μας και τον γεωγραφικό επαναπροσδιορισμό των δραστηριοτήτων μας και των κατευθύνσεών μας. Και εξηγούμε. Η Ευρώπη, η οποία ήταν η κύρια πηγή εισδοχής συνεδριακού τουρισμού και κατά δεύτερο λόγο η Αμερική, δεν θα συνέλθει ούτε πολύ εύκολα, ούτε χωρίς πολλούς τραυματισμούς. Ίσως να χρειαστεί και μία δεκαετία και μία δεκαπενταετία για να μπορούμε να πούμε ότι τελικά ξεπεράστηκε, αν ποτέ ξεπεραστεί η κρίση αυτή. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, κύριε Πρόεδρε? Ότι θα πρέπει ενδεχομένως, ευχαριστώ πολύ, θα πρέπει ενδεχομένως να στραφούμε γεωγραφικά σε άλλους προσανατολισμούς. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, και επειδή τα συνέδρια έχουν ένα μεγάλο χρόνο ρήμανσης, 5, 6, 10 χρόνια, θα πρέπει ο γεωγραφικός αυτός επαναπροσανατολισμός να κατευθύνεται κατά κύριο λόγο προς την Ασία, όσο και αν φαίνεται αυτό το περίεργο. Η Ιαπωνία, παραδείγματος χάρη, η οποία μετά από μια δεκαετία στασιμότητος και αποπληθωρισμού, αρχίζει σιγά σιγά να δείχνει ίχνη ανάκαμψης. Είναι λοιπόν ένας στόχος τον οποίο θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Όσο και αν φαίνεται επίσης περίεργο, η Ινδία, η οποία αποτελεί το Silicon Valley της Ασίας, θα πρέπει και αυτή να μπει μέσα στον προβληματισμό μας, όπως και η Κίνα, η οποία είναι, είτε θέλουμε είτε όχι, η επόμενη αναδεικνυόμενη δύναμη. Μαζί με αυτούς τους γεωγραφικούς χώρους, θα πρέπει να δούμε ενδεχομένως και τις πλούσιες γειτονιές μας, δηλαδή τα Αραβικά Εμιράτα, παραδείγματος χάρη, αλλά και τη Λατινική Αμερική, με προεξάρχουσα χώρα την Βραζιλία. Αυτά ίσως να ακούγονται πάρα πολύ ρηξικέλευτα και πάρα πολύ μακροχρόνια, όμως
Εκεί πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να στραφεί η προσοχή μας, δεδομένου, επαναλαμβάνω, ότι ο χρόνος ορίμασης των σιδηριακών καταστάσεων είναι πάρα πολύ μεγάλος. Ένα άλλο θέμα, το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ σοβαρά στο συνεδριό μας και το οποίο προκύπτει κάθε φορά που έχουμε συνεδριό, κάθε χρόνο, είναι το θέμα της συνεργασίας και των συνεργειών των διαφόρων φορέων. Αυτό είναι πραγματικά η πεμπτουσία για την επιτυχία των προσπαθειών μας. Όμως κάθε χρόνο διαπιστώνονται ακριβώς τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, μία αντιπαράθεση, μία διαπάλη, αν θέλετε, μεταξύ των ξενοδόχων και των convention centers από την πλευρά και των PCOs από την άλλη πλευρά. Έχω και εδώ μία, κατά κάποιο τρόπο, όχι ρηξικέλευθερη, αλλά καινοφωνή πρόταση, κύριε Πρόεδρε. Γιατί να μην κάτσει, παραδείγματος χάρη, η POX με την Ξενοδοχική Ένωση Ελλάδος από την μια πλευρά και με τους PCOs από την άλλη και να αναπτύξουν έναν κώδικα δεοντολογίες, έναν ηθικό κώδικα, αν θέλετε, με 15 πράγματα, 1, 2, 3, 4, 5, τα οποία θα ακολουθούν και από τους δύο για να αποφευθεί τελικά αυτή η διαλκυστίδα των συνεχών τριβών που υπάρχουν μεταξύ αυτών των φορέων. Είναι, νομίζω, επιτακτική ανάγκη αυτή η συνεργασία να επιδιωχθεί με κάθε δυνατό τρόπο. Όπως επίσης, και εδώ επίσης θα θέλω να επισημάνω ότι η πρόταση ενδεχομένως να ακούγεται πάρα πολύ ριζοσπαστική για την ελληνική εγωιστική νοοτροπία, θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά το θέμα των mergers, των συγχωνεύσεων των εταιριών, των BCOs. Αυτό θα σημαίνει δύναμη, θα σημαίνει οικονομίες κλίμακος, θα σημαίνει μείωση κόστους, θα σημαίνει καλύτερη ποιότητα παροχής υπηρεσιών και φυσικά θα σημαίνει και μεγαλύτερο cloud. Ας το επισημάνουμε και αυτό, κύριε Πρόεδρε, όσο ρηξικέλευτο και αν φαίνεται. Είναι λοιπόν συμπερασματικά επιτακτική ανάγκη να κάνουμε τρία πράγματα. Να δούμε πρώτα απ' όλα το θέμα της ασφάλειας της χώρας μας. Δεύτερον, να αλλάξουμε γεωγραφικό προσανατολισμό ή ταυτόχρονα με τον παραδοσιακό γεωγραφικό προσανατολισμό να κατευθυνθούμε προς άλλες κατευθύνσεις. Και τρίτον, να δούμε πάρα πολύ σοβαρά το θέμα των συνεργειών και της συνεργασίας. Και όπως θα έλεγε και όλη Ρεν, καλό κουράγιο. Ευχαριστώ. Όπως πάντα, ο κύριος Μούργος ήταν και κατατοπιστικός και στόχευε κατευθείαν στο κέντρο του στόχου και τον ευχαριστώ που μου έδωσε και μου έδωσε την ευκαιρία να πω και 2-3 πράγματα παραπάνω για τα συμπεράσματα του 7ου συνεδρίου. Ρώτησε ο κύριος Μούργος, γιατί αναφέρεστε στον ιατρικό συνεδριακό τουρισμό, υπάρχουν κι άλλοι. Ναι, αναφερόμαστε σε αυτόν, αγαπητέ κύριε Μούργο, γιατί αυτός δημιουργεί προβλήματα. Μάλλον σε αυτόν μας δημιούργησαν άλλοι προβλήματα. Τα άλλα συνέδρια, τα οποία μπορεί να μην είναι του αριθμού των ιατρικών συνεδρίων, τα οποία κατά μάλλον καλό υπολογισμό νομίζουμε ότι καλύπτουν το 70% των εθνικών αλλά και των διεθνών συνεδριακών διοργανώσεων, τα υπόλοιπα είναι βατά. Κανείς δεν μας πειράζει, κανείς δεν επεμβαίνει στη δουλειά μας, κανείς δεν μας καθοδηγεί τι να κάνουμε ή τι να μην να κάνουμε. Γι' αυτό και δεν αναφερόμαστε στα άλλα συνέδρια, που μπορεί να μην είναι πολλά, αλλά είναι ένα 30% στην Ελλάδα τουλάχιστον. Τα DMC που αναφέρατε, ασφαλώς και τα κυνηγάμε. Το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς είναι ίσως να είναι και μεγαλύτερου ποσοστού η πτώση των DMC. Εμείς υπολογίζουμε 50, κάπου άκουσα ότι πλησιάζει τα 60 ή τα έχει ξεπεράσει. Και βεβαίως και τα κυνηγάμε. Υποδομές, αναφέρθηκε στις υποδομές. Πράγματι έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα οι υποδομές. Γιατί τώρα πια έχει τελειώσει ο διαγωνισμός της διεκδίκησης του ΤΑΕΚ Βοντό και τη μετατροπή του σε συνεδριακό κέντρο. Η ομάδα η οποία
θέλει να αναλάβει τη μετασκευή του. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή ομάδα. Για όσους δεν το ξέρουν, να σας πω ότι είναι το Intercontinental, το Hilton, η Μεγάλη Βρετάνια, το Metropolitan και οι Χαντρίδες, με την συνεργασία της Aegean Airlines. Είναι μια πολύ μεγάλη και δυνατή ομάδα με τεράστιες τραπεζικές καλύψεις και βεβαίως μπορεί να κάνει το έργο. Σε αυτό το έργο σύμβουλοι είναι 3 μέλη, σύνεδροι, επαγγελματίες σύνεδροι, είναι σύμβουλοι αυτής της ομάδος για τη μετατροπή του ΤΑΕΚΒΟΔΟ σε συνεδριακό κέντρο. Για το θέμα γιατί δεν καθόμαστε με τους ξενοδόχους να μιλήσουμε και να τα βρούμε, είναι ο εξής είναι ο λόγος, ένας είναι ο λόγος. Και το ΕΞΕΑ και το ΚΙΠΟΞ, μάλλον στη δύναμη αυτό των δύο φορέων ή όλων των ξενοδοχείων της Ελλάδας, τα συνεδριακά ξενοδοχεία είναι πολύ λίγα. Αντιπροσωπεύουν πιθανώς το 3, 4 και πολλά λέω ίσως τις 100 της δύναμής της. Δεν έρχονται αυτοί να μιλήσουν μαζί μας. Δεν πηγαίνετε, βρέσαμε τα 4-5 ξενοδοχεία τα οποία δουλεύετε. Και το πρόβλημα είναι ότι σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την συνεδριακή Ελλάδα αν θέλετε, τα ξενοδοχεία που δημιουργούν προβλήματα τύπου αυτών που ακούσατε προηγουμένως, δεν είναι παραπάνω από 10. 10-15, αλλά δυστυχώς που είναι εκείνα που προτιμιούνται περισσότερο από τους οργανωτές. Και γι' αυτό γίνονται αυτά τα προβλήματα. Θέλω να σας πληροφορήσω για τις διαδηλώσεις που είπε ο κύριος Μπούργος προηγουμένως στην Αθήνα, που είναι 749, είπατε. 749. Να τις χιλιάσουμε. Εχθές, από δημοσιογραφικές πηγές, πληροφορηθήκαμε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ότι όταν από διαδηλώσεις των Αθηνών υφίστανται ζημιά επιχειρήσεις οι οποίες είναι στην περιοχή αυτή, δεν έχω ξεκαθαρίσει αν σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι PCO, τα ξενοδοχεία σίγουρα περιλαμβάνονται, το κράτος οφείλει να τους αποζημιώνει. Δεν έχει σημασία εάν θα τα πάρει ποτέ αυτός που θα κινηθεί αντί του κράτους ή όχι τα χρήματα. Το γεγονός όμως ότι δίνει τέτοιο δικαίωμα στον ιδιώτη να τα βάλει με το κράτος και να απαιτήσει αποζημίωση είναι ένα βήμα καλό, πρώτο, καλό, δεν φτάνει βέβαια, αλλά που θα βάλει το κράτος σε σκέψη. Ή θα πρέπει να προστατευτεί το ίδιο από τις καταβολές που σημαίνει συλλαμβάνω αυτούς τους 50, 100, 200, 500 που κάνουν τις ζημιές και τους χώνω μέσα για να μην αναγκαστώ να πληρώνω καταβολές, γιατί είναι πολύ ψηλά τα νούμερα αυτά των ζημιών που υφίστανται το κέντρο της Αθήνας, ή θα πρέπει να καθίσω να τα βρω. Ο κύριος Καμίνης έχει δηλώσει και όχι μόνο στο συνέδριό μας αλλά και αλλού ότι αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2012. Το ίδιο λένε και οι πολιτικοί εκπρόσωποι του χώρου μας. Αυτό που αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας ίσως ανοίξει κάποιες πόρτες. Ελπίζω και εύχομαι να είναι έτσι. Τέλος, ανέφερε ο κύριος Μούργος στις παροτρύνσεις του και στις συμβουλές του mergers. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε άλλους κλάδους, αλλά στο θέμα του τουρισμού θα συρθούμε, και με συγχωρείτε για την έκφραση αυτή, εκόντες άκοντες σε τέτοιες συνεργασίες, σε συνενώσεις, σε συγχωνεύσεις, συνενώσεις. Έτσι όπως πάμε, και δεν θέλω να γίνομαι μάντης κακών, αλλά κουβαλάω στην πλάτη μου, να μην πω πόσα χρόνια και με παρεξηγήσουν ότι είμαι και γέρος, φοβάμαι ότι δεν θα επιβιώσουμε πολύ. Όσοι όμως επιβιώσουμε μέχρι το 2014 που εκεί τοποθετεί και οι δήμονες εκτός χώρας ότι θα αρχίσει η κρίση να ψηλοδιαφοροποιείται και να περάσουμε σε κάποια μικρή μορφή ανάπτυξης,
όσοι από εμάς επιβιώσουν, όσες από τα σχήματα που θα δημιουργηθούν ή όσοι από εμάς μόνοι μας επιβιώσουμε μετά το 14 θα είναι αυτοί που θα κυριαρχήσουν στο χώρο. Γι' αυτό εγώ είμαι λαύρος υπέρ των συνεργασιών, των συνεργειών, των συγχωνεύσεων ή όπως αλλιώς θέλετε να τους πείτε. Είναι δυστυχώς η προσωπικότητα του Έλληνα απορρίπτει αυτές τέτοιου είδους συνεργασίες. Νομίζω όπως έχει απορρίψει κι άλλες και γι' αυτό φτάσαμε και εδώ που φτάσαμε. Νομίζω ότι είναι η μοναδική ευκαιρία να βάλουμε τα κεφάλια κάτω, να μιλήσουμε, να συμφωνήσουμε, να συσκεφτούμε, να, για να καταλήξουμε σε ένα μέλλον που θα προϊονίζεται καλύτερο από το σημερινό. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΧΑΠΚΟ όλους τους χορηγούς και τους συνέδρους που χάρη στους οποίους έγινε πραγματικότητα ένα από τα πιο αξιόλογα συνέδρια που έχουν γίνει όχι μόνον του ΧΑΠΚΟ αλλά συνέδρια του ευρύτερου τουριστικού χώρου με αξιόλογους ομιλητές, με αξιόλογα θέματα, με σημαντική παρουσία κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου και με πολύ υψηλής ποιότητες συνέδρους οι οποίοι έκαναν πολύ εύστοχες παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Θέλω επίσης να πληροφορήσω ιδίως τους νέους που είναι στην αίθουσα αυτή και που με χαρά μας τους είδαμε, να σας πούμε ότι αυτά που ακούσατε εδώ δυστυχώς στις σχολές σας συνήθως, δεν λέω για όλες αλλά για τις περισσότερες, δεν θα τα ακούσετε, δεν θα τα μάθετε. Είναι πράγματα τα οποία αυτοί που έχουν δώσει το εκπαιδευτικό σας πρόγραμμα φοβάμαι πως δεν ξέρουν τίποτα από συνεδριακό τουρισμό. Γι' αυτό μπορείτε να αντλήσετε σε καμιά δύο εβδομάδες στο www.hapco.gr μπορείτε να αντλήσετε ό,τι ακούσατε εδώ πέρα και να ανατρέχετε σε αυτά, γιατί είμαι βέβαιος ότι όσοι από εσάς ασχοληθείτε με το συνέδρια θα αναγκαστείτε να ανατρέξετε σε αυτούς τους χώρους, σε αυτό το ηλεκτρονικούς χώρους για να αντλήσετε πληροφορίες τις οποίες δεν θα τις έχετε. Και γνώση, όχι μόνο πληροφορίες. Τέλος, έξω μόλις βγείτε δεξιά από την αίθουσα υπάρχει μια ηλεκτρονική, υπάρχει ένα corner με ηλεκτρονική αξιολόγηση του συνεδρίου μας. Θα σας παρακαλούσα ιδιαίτερως όσοι από εσάς έχετε χρόνο ας βάλετε δύο λόγια εκεί πέρα, μας είναι απαραίτητα για την πορεία των επομένων συνεδρίων μας. Θερμά σας ευχαριστώ ειλικρινά εκ μέρους όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σας εύχομαι κάθε καλό, καλές γιορτές και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την παρουσία σας. Ευχαριστώ.